Καλημέρα. Ευχαριστώ την ΕΝΘΕ για την πρόσκληση. Και είναι μεγάλη χαρά να παρουσιάσω συναδέλφους από διάφορα νοσοκομεία που θα μας μιλήσουν για περιστατικά που τους προβλημάτισαν είτε διαγνωστικά είτε θεραπευτικά. Ξεκινάμε με το νοσοκομείο της Καβάλας και καλούμε την κυρία Τσαπρατζή να μας μιλήσει για το σύνδρομο άνοχηλής φλέβας. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σύνεδρε. Θα σας παρουσιάσω το σύνδρομο άνοχηλής φλέβας σε καρκίνο πνεύμονα. Το σύνδρομο άνοχηλής φλέβας είναι ένα συνδυασμό συμπτωμάτων που προκαλούνται από τη μερική πλήρη απόφραξη της ροής του αίματος στην άνοχηλή φλέβα. Βλέπουμε στην αντιπλανή εικόνα το άγκυο της άνοχηλής φλέβας. Βλέπουμε στην εικόνα το αγγείο της άνοχηλής φλέβας. Η απόφραξη οφείλεται στη δημιουργία θρόβων ή στη διήθηση του τυχώματος του αγγείου από καρκίνωμα, είτε είναι αποτέλεσμα φλεγμονής. Το σύνδρομο άνοχηλής φλέβας προκαλείται από την αυξημένη πίεση και συμπίεση των λεπτών τυχωμάτων της άνοχηλής φλέβας λόγω της πίεσης της εκ των έξω ή την απόφραξη εντός του αγγείου. Το σύνδρομο άνοχηλής φλέβας οφείλεται κατά 90% περίπου σε κακόηθες νεόπλασμα του πνεύμονα. Τα συμπτώματα αναπτύσσονται σε ημέρες ή και εβδομάδες. Ο καρκίνος πνεύμονα μπορεί να προκαλέσει στένωση ή απόφραξη της άνοχηλής φλέβας με συνέπεια το σύνδρομο της άνοχηλής φλέβας. Τα κακοήθη αίτια της νόσου είναι τα βροχογενή καρκινώματα του πνεύμονος, κυρίως το μικροκυταρικό και το πλακώδες που αποτελούν το 80% των περιπτώσεων του συνδρόμου της άνοχηλής φλέβας. Ακολουθούν τα λεφώματα σε 20%, το αδενοκαρκίνωμα του μαστού, τα καρκινώματα του γαστρεντερικού, τα εξωγονατικά νεοπλάσματα γενετικών κυττάρων, τα φυμώματα, το νευροβλάστομα και οι λευχαιμίες. Τα καλοήθη αίτια της νόσου αποτελούν η θρομβοφλεβίτιδα από καθετηριασμό της άνοχηλής φλέβας, η θρόμβωση λόγω ίνωσης του αγγείου από ακτινοθεραπεία, το ανέβρισμα της αορτής, η φυματίωση, η σύφλη και η ιστοπλάσμωση. Όταν το σύνδρομο άνοχηλής φλέβας προκαλείται αργά, ο ασθενής δεν εμφανίζει συμπτώματα λόγω της ανάπτυξης παράπλευρης κυκλοφορίας από άλλα αγγεία, όπως είναι το σύστημα των αζύγων φλεβών. Αντίθετα, αν η απόφραξη εξελιχθεί γρήγορα, τότε εμφανίζονται τα κλινικά συμπτώματα της νόσου. Βλέπουμε στη διπλανή εικόνα πώς ο όγκος πιέζει εξωγενώς τα τυχώματα της άνοχηλής φλέβας. Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει ήδημα προσώπου και τραχύλου, δύσπνοια, βήχα, διόγκωση των φλεβών του τραχύλου και του προστίου θωρακικού τυχώματος, κυάνωση, ταχύπνια, αναπνευστικό συρρυγμό, βράχος φωνής, υπεζωγωτική συλλογή, κεφαλαλγία, αλλαγή στην νοητική κατάσταση μέχρι κόμμα. Η διάγνωση στηρίζεται στην ακτινογραφία θώρακος, την αξονική και μαγνητική τομογραφία θώρακος, το υπερηχογράφημα της φαγίτιδας, της υποκλίδιας και της ανωνύμου φλέβας και κυρίως την φλεβογραφία της άνοχηλής φλέβας. Επικουρικά δρούν η κταρολογική εξέταση των πτυέλων με τη βροχοσκόπηση και τη βροχική βιοψία για τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα και η μεσοθωρακοσκόπηση και η βιοψία για τη διάγνωση των μαζών του μεσοθωρακίου. Ο ασθενής αρχικά είναι καθιστός, του χορηγείται οξυγόνο, κορτιζόνη, διουρητικά. Η θεραπεία της νόσου που οφείλεται σε καρκίνο του πνεύμονα απαιτεί επίγουσα ακτινοχειρουργική, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία ή συνδυασμό αυτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετείται και στέντ. Κυρίως ο καρκίνος του πνεύμονα που αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου σε καρκίνους στην Ελλάδα, τα νεότερα δεδομένα θεωρούν ότι η ανοσοθεραπεία με μονοκλονικά αντισώματα βελτιώνει την επιβίωση και αυξάνει την επιβίωση των ασθενών. Το σκεύασμα ατεζολιζουμάμ έχει πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φαρμάκων και στην Αμερική του FDA. Η πρόγνωση εξαρτάται από την ταχύτητα απόφραξης και είναι γενικά πτωχή. Το 90% των ασθενών πεθαίνουν σε λιγότερο από 10 μήνες. Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός άνδρα 71 ετών που προσήλθε στα επίγοντα με αφωτερόπλευρο ήθημα προσώπου και δύσπνοια. Η ακτινογραφία θώρακος έδειξε ακτινοσκερό σχηματισμό παραπηλαία δεξιά. Η αξονική θώρακος έδειξε μάζα μαλακών μοριών στο δεξιό άνολο και ιστό μαλακών μοριών στο μεσοθωράκιο. Πρόκειται για μπλοκ λεμφαδένων, ο οποίος προκαλούσε παρεκτόπιση χωρίς διήθηση της άνοχηλής φλέβας. Επίσης, διηθούσε
την δεξιά πνευμονική αρτηρία. Υπήρχε πλευρητική συλλογή δεξιά και υποδόριο είδημα προσώπου και τραχύλου. Η έμεση λαρυγκοσκόπηση ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα. Ο ασθενής εμφάνισε συγκοπικό επεισόδιο, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας για την υποστήριξη των ζωτικών του λειτουργιών. Ακολούθησε βροχοσκόπηση, βροχική βιοψία πνευμονολόγο και μεσοθωρακοσκόπηση και θωρακοχειρουργό. Και η βιοψία της μεσοθωρακοσκόπησης έδειξε μικροκυταρικό καρκίνωμα του πνεύμονος. Βλέπουμε εδώ την ιστολογική απάντηση βιοψίας από το λεφαδενικό μπλοκ του μεσοθωρακίου του ασθενούς, που αναφέρει ότι πρόκειται για μικροκυταρικό καρκίνωμα πνεύμονα. Βλέπουμε εδώ την ακτινογραφία θώρακος του ασθενούς. Η πρώτη είναι κατά την είσοδο του ασθενού στο νοσοκομείο. Βλέπουμε την διεύρυνση του μεσοθωρακίου λόγω της μάζας που υπάρχει εκεί. Και η δεύτερη, η ακτινογραφία, είναι μετά την μεσοθωρακοσκόπηση. Βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η πλευρητική συλλογή δεξιά και τοποθετήθηκε επίσης καθετήρες παροχέτευσης. Βλέπουμε εδώ την αξονική τομογραφία του ασθενούς, όπου φαίνεται η μεγάλη μάζα στο μεσοθωράκιο. Και τα συμπεράσματά μας είναι ότι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της νόσου αυξάνει την επιβίωση του ασθενούς. Η θεραπεία του συνδρόμου άνω κύλης φλέβας απαιτεί συνεργασία ομάδας γιατρών, όπως πνευμονολόγων, ογκολόγων, καρδιολόγων, εντατικολόγων, οτορινολαριγολόγων και θωρακοχειρουργών. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Συγχαρητήρια για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο ότι εμείς γενικά οι πνευμονολόγοι, ειδικότητα της πνευμονολογίας, θα πρέπει κάποια στιγμή να αναθεωρήσει τις κλασικές προσεγγίσεις των βλαβών στο πνεύμα με τις νέες τεχνικές που έχουν. Και έτσι λοιπόν, ορισμένα από τις κλασικές παραδοχές να μπουν στο σιρτάρι της ιστορίας. Αυτός ο ασθενής που είχε αυτές τις βλάβες, είχαμε τη δυνατότητα σαν πνευμονολόγοι να διαγράψουμε τη μεσοθωρακοσκόπηση, η οποία για μένα πλέον είναι μια τεχνική που πρέπει να μείνει ιστορικά στην ειδικότητα, και είναι μια πολύ παλιά προσέγγιση τη στιγμή που θα μπορούσε σήμερα με μια απλή ενδοβροχική περιχογραφία να πάρει δείγμα την ίδια ώρα στο κρεβάτι του ασθενούς κιόλας, και να αποφύγει ο ασθενής μια επέμβαση ή εάν πήρατε υγρό από τον πνεύμονα με μια πλευρητική συλλογή ή αν έγινε μία προσέγγιση στη βλάβη που είχε. Είχατε δηλαδή πάρα πολλούς τρόπους και επιλέξατε τη μεσοθωρακοσκόπηση. Για ποιο λόγο? Καταρχάς, η πλευρητική συλλογή ήταν πολύ μικρή αρχικά και δεν μπορούσε να γίνει παρακέντηση του υγρού και εργαστηριακή εξέταση. Έγινε και βροχοσκόπηση για βιοψία, η οποία επίσης ήταν αναποτελεσματική, δεν έδειξε καρκίνο, με αποτέλεσμα να καλέσουμε θωρακοχειρουργό από Θεσσαλονίκη και από το Θεαγία Νοσοκομείο, ο οποίος έκανε την βιοψία από τον μπλοκ λεφαδένων στο μεσοθωράκιο, και από τη βιοψία αυτή βγήκε διάγνωση. Ναι, αυτό ακριβώς σας λέω, ότι η προσέγγιση είναι πολύ παλιά. Καταλάβατε εννοώ. Δηλαδή καλέσαμε σε αυτό το περιστατικό έναν θωρακοχειρουργό να κάνει μία επέμβαση τη στιγμή που θα μπορούσαμε ότι όλοι οι γιατροί, τέλος πάντων, που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, σε 10 λεπτά και με μία ροζ και με μία ταχεία, σε 10 λεπτά να σας δώσουν διάγνωση πάνω στο κρεβάτι του αρρώστου. Αυτό θέλω να πω. Και το μήνυμα στην σύγχρονη πνευμονολογία πρέπει να είναι αυτό. Αυτό πραγματικά θα ήταν ευχής έργο να γινόταν. Συμφωνώ απόλυτα. Μου επιτρέψτε να συμπληρώσω αυτό που λέει ο κύριος Τουτόπουλος πάρα πολύ σωστά και στην βροχοσκόπηση ακόμα που έγινε, γιατί μιλάμε για μια τεράστια βλάβη. Δεν έχει τη δυνατότητα ο πνευμονολόγος να βάλει μια βελόνα. Είναι τεράστια βλάβη για να πεις ότι είναι μικρή και δεν θέλω να κάνω μια τυφλή βιοψία.
Ένα και επίσης το νοσοκομείο έχει κυταρολόγο. Δεν θα μπορούσε να φωνάξει τον κυταρολόγο επί τόπου και να δει ότι αυτό, ειδικά το μικροβιωτικό, για να καταλάβεις, με το που το βάζεις στο πλακάκι, έχει δει κοινά λάθος μορφολογία και το βγάζεις κατευθείαν σαν διάγνωση. Και αυτό φαίνεται την αρχή ότι είναι μικροκυταρικό. Και επίσης, μην ξεχνάτε την πνευματική συλλογή, χρησιμοποιούμε υπέρηχο. Δηλαδή, και ακόμα και μικρή συλλογή να είναι τον 100 ml με τον υπέρηχο που το βλέπεις, βάζεις τη βελόνα ακριβώς μέσα στοχευμένα. Επίσης, θωρακοχειρουργός. Εγώ θα σου πω για το κόστος. Δηλαδή, κάναμε 25.000 ευρώ τουλάχιστον διάγνωση σε αυτόν τον ασθενή, που θα μπορούσε να έχει γίνει κοστολογικά, να το πούμε, 200 ευρώ. Και επίσης, ένα τέτοιο περιστατικό με σύνδρομο ολοκλήρωσης φλέβας, το επίγον και το άμεσο, ειδικά για αυτή την έκταση της νόσου που είχε, είναι η τοποθέτηση στεν και στον ίδιο χρόνο που μπορεί να γίνει, είναι η βιοψία της πνευμονικής βλάβης. Και επίσης, ο θωρακοχειρουργός έπρεπε να βάλει και στεν. Γιατί είναι και δουλειά και του θωρακοχειρουργού το να βάζει στεν στην ολοκλήρωση φλέβα. Ναι, σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν είμαι η ειδικότητά μου. Θεωρώ όμως ότι θα μπορούσε να γίνει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απλώς το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι πλέον πρέπει, από τη στιγμή που κάποια πράγματα κάπου δεν γίνονται, κατευθείαν ο γιατρός, ο οποίος είναι ο πρώτος που έρχεται σε επαφή, να λέει ποια είναι τα κέντρα που μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί είναι και το κόστος, γιατί είμαι τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα, συνέχεια παλεύουμε με το κόστος, αλλά βλέπω ότι στο δημόσιο τομέα γίνονται πράξεις οι οποίες είναι 50 φορές πιο ακριβές, ενώ εμείς τουλάχιστον το κάναμε πάρα πολύ φθηνότερα. Άμεσα και στον ίδιο χρόνο όλα αυτά που χρειάζεται ο συγκεκριμένος ασθενής. Ναι, υπάρχει διαφορά μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αλλά προς το παρόν. Μόνο το τελευταίο αυτό σου λέω και δεν είναι προσωπικά τώρα. Κάνουμε έτσι μια φιλική συζήτηση απλώς για να ακούγονται και τι μπορεί να γίνει. Είναι μάλλον ασθενής σε δημόσιο νοσοκομείο που έχει κυταρολόγο, με πνευμολογικό τμήμα, με πολύ μεγάλη βλάβη μεσοθωρακίου, όπου μπορεί να γίνει μια τυφλή βιοψία, με μια βελόνα 22G, αν. Δεν θέλει ο πνευμολόγος να βάλει μια πιο μεγάλη βελόνα. Άρα το κομμάτι της διάγνωσης θα μπορούσε να γίνει όντως σε 10 λεπτά σε δημόσιο νοσοκομείο και δωρεάν, αν θέλεις. Τι είναι, από πολλές φορές οι συνάδελφοι θέλουν να αποφύγουν τις ευθύνες οποιασδήποτε ιατρικής πράξης. Αυτά. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τους περιορισμούς ενός επαρχιακού νοσοκομείου, όχι μόνο δημόσιο και ιδιωτικό. Στο νοσοκομείο της Καβάλας, επειδή έχω δουλέψει και έχω πάει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχει περιορισμός για το συγκεκριμένο περιστατικό. Για το συγκεκριμένο μιλάω, έτσι. Για ναι, οι ύπους δεν έχουν όμως. Όχι, είπα για τυφλή βιοψία σε μπλοκ λεφαδένου μεσοθωρακίου, το οποίο το κάνουν, μπορούν να το κάνουν στο νοσοκομείο της Καβάλας, και επίσης έχουν και κυταρολόγο. Όπου επί τόπου μπορεί ο κυταρολόγος, η υπόθεση της ROSE, όπως ξέρει και ο κ. Στοτόπουλος, που συνέχεια το λέμε, το ξαναλέμε, είναι 2 λεπτά υπόθεση παρασκευής του υλικού από τον κυταρολόγο. Ναι. Προφανώς δεν μπορέσαν να πάρουν. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.